Με την πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελένη Μακρυθοδόρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο σημείο 0. Οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο και πλέον κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας πριν πάμε στα επιμέρους ζητήματα, καθώς βλέπουμε ότι και οι δανειστές από τη μεριά τους σφίγγουν τα λουριά, αλλά και από την άλλη κυβέρνηση δεν φαίνεται να υποχωρεί. Είναι όπως ακριβώς το περιγράψατε, είμαστε στο σημείο 0. Αυτή η κυβέρνηση, ενώ υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό την ελπίδα, δυστυχώς αυτή η ελπίδα έχει μετατραπεί σε αγωνία. Είμαστε για πρώτη φορά σε τόσο ακραία κατάσταση, χωρίς συμμάχους, χωρίς αξιοπιστία, χωρίς ταμεία γεμάτα, όχι μόνο αδιανά, χωρίς τίποτα. Και αυτό που περιμένουμε είναι πραγματικά δεν ξέρει κανένας τι. Το σενάριο που φαίνεται. Ποιος έχει την ευθύνη, η κυβέρνηση ρίχνει στους δανειστές, οι δανειστές στην κυβέρνηση, ο κύριος Λίνγκεν λέει εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα. Πού πάει το μπαλάκι, σε ποια πλευρά κύριε Θεοδωρή? Όταν κύριε Βούτσινε καίγεται το σπίτι, είναι πολύ άσχημο αντί να σβήσουμε τη φωτιά να προσπαθούμε να επιρρύψουμε ευθύνες. Προφανώς φταίνε όλοι. Αλλά τη μεγάλη ευθύνη σε αυτή την φάση την έχει η κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός την εξέλεξε με ένα συγκεκριμένο πλάνο ότι θα διαπραγματευτεί, θα κάνει μια καλύτερη διαπραγμάτευση από ό,τι θα έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί λοιπόν να πετύχει αυτή την καλύτερη διαπραγμάτευση, η οποία βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί, οφείλω να ομολογήσω, αλλά τα πράγματα από ό,τι δείχνουν, έχουμε βρεθεί σε ένα τεράστιο αδιέξοδο με την πλάτη στον τοίχο. Να μην υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα, κάθε μέρα να αυξάνει ένας λογαριασμός. Θυμάστε ότι μιλούσαμε στην αρχή για ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου, και σήμερα η ίδια η κυβέρνηση και τα στελέχη της ομολογούν ότι έχουμε φτάσει στα 5 και κάθε μέρα που περνάει αυτός ο λογαριασμός αυξάνει. Άρα λοιπόν, παρακαλώ. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος ναι μεν ψήφισε να κάνει μια έτοιμη διαπραγμάτευση. Ωστόσο υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος την ψήφισε βάσει του προγράμματός της. Σε περίπτωση αυτή, αν σήμερα η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόσει το πρόγραμμά της, τότε όλα τεινάζονται στον αέρα. Τεινάζονται στον αέρα βάσει αυτών που μας λένε οι δανειστές. Καθώς σύμφωνα με αυτά που λένε οι δανειστές και σύμφωνα με αυτά που μας ζητούν οι δανειστές, ή θα πρέπει να έχουμε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο μαζί καπέλο, να μας έρθει ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο θα είναι χειρότερο από όλα, ή θα πρέπει, έτσι είναι όπως τα λέτε τα πράγματα, έτσι, πρέπει να διαλέξουν έναν άλλο δρόμο, τον οποίο δεν ξέρω κατά πόσο τον θέλει και η ίδια η κυβέρνηση, ή αν τον θέλει ο κόσμος. Το πρόγραμμα που υποσχέθηκε η κυβέρνηση να εφαρμόσει είναι το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Το οποίο βλέπετε ότι η ίδια η κυβέρνηση μετά από αυτούς τους μήνες διακυβέρνησης έχει πει ότι όχι, δεν το λέγαμε για την επόμενη μέρα, αλλά το λέγαμε σε βάθος τετραετίας. Παραδέχθηκε ότι έκανε όπως κυρία Μακρύ, παραδέχθηκε αυτό. Μα σε μία διαπραγμάτευση νομίζω ότι δεν γίνεται να μην κάνεις και υποχωρήσεις. Απλά κανένας δεν φανταζότανε, νομίζω ούτε ο πιο εφάνταστος νου, δεν περίμενα να γίνουν υποχωρήσεις σε αυτή την κατάσταση. Ακούστε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι είχε όλα τα πλεονεκτήματα στην αρχή. Ήταν μια νέα κυβέρνηση με μια νέα εντολή. Πήγε να διαπραγματευτεί και θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να αφοπλίσει τους εταίρους, τους δανειστές μας, έχοντας τον ελληνικό λαό μαζί της και τη στήριξή του. Αντί για αυτό όμως, επέλεξε το «θα δούμε», τη δημιουργική ασάφεια, προσπάθησε να βάλει πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι που δεν γινόταν να μπουν και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Έπρεπε δηλαδή νομίζω να δίνει τις απειλές από την αρχή, εννοείται. Να απειλεί με ρήξη από την κοιτάξτε, αρχή. Κοιτάξτε, το τι θα μπορούσαν να γίνουν δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε πλέον, γιατί το παρελθόν έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα και σε τι σημείο βρισκόμαστε τώρα. Αυτή τη στιγμή, όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε, ή τουλάχιστον όσοι θέλουμε να το δούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που νομίζουν ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, μια χαρά, είμαστε αξιοπρεπές. Γιατί διαπραγματευόμαστε. Ναι, αλλά τι διακυβεύεται, τι περιμένουμε για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε μία ρήξη. Πού θα μας οδηγήσει αυτό? Πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο τι σημαίνει ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες θα είναι οι συνέπειες. Όπως θα πρέπει επίσης να μας εξηγήσουν ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας συμφωνίας. Για να το φτάσει μέχρι επειδή, εδώ δεν σημαίνει ότι έχει ένα πλάνο, κυρία Μακρύ. Για να το οδηγήσει μέχρι το οριακό, όπως λέμε, σημείο, δεν έχει κάποιο backup να
το πω, κάποιο plan B ο Πρωθυπουργός. Δεν θέλω να το πιστεύω ότι δεν έχει. Εσείς από όλες αυτές τις κινήσεις που έχουν γίνει, θεωρείτε ότι υπάρχει πλάνο? Εγώ δεν μπορώ να, εκτός αν το φτωχό μου το μυαλό δεν φτάνει ως εκεί, να δω τόσο πλέον αυτή την απίστευτη αριστερά που κάνει αυτό το καταπληκτικό πράγμα και αυτή την απίστευτη διαπραγμάτευση, εγώ δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι 20 Φεβρουαρίου αυτή η κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία με τους δανειστές, όπου εκεί είπε ότι αναγνωρίζει το χρέος, ότι θα πληρώσει τις δόσεις τους, ότι δεν θα προβεί σε μονομερείς ενέργειες. Ήταν αυτή η ίδια κυβέρνηση που πριν από λίγες μέρες πάει και καταθέτει μια συμφωνία 47 σελίδων, όπου εκεί παραδέχτηκε απίστευτα πράγματα ότι θα κάνει, όπου εκεί μιλούσε για μια φοροεπιδρομή φοβερή στους πολίτες. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πλάνο, δηλαδή να πάμε σε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που είχαμε? Δεν είχε πλάνο νωρίτερα, Δημήτρη, συγγνώμη. Ναι, ναι. Μήπως λέτε ότι δεν είχε και πλάνο νωρίτερα, κάποιο διαπραγματευτικό ατού και απλά πήγαινε χωρίς πηξίδα? Δεν μπορώ να εκτιμήσω αν υπήρχε πλάνο. Οι συγκεκριμένες ενέργειες, γιατί από αυτό κρίνουμε κάτι, εγώ δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό της κυβέρνησης, ούτε είμαι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να ξέρω τι σκέφτονταν να κάνουν. Εγώ κρίνω εκ του αποτελέσματος και από συγκεκριμένες πράξεις. Θυμηθείτε πολύ καλά ότι ένας υπουργός οικονομικών πήγαινε και έλεγε τα διάφορα περίεργα στους Ευρωπαίους και μαγκές και διάφορα και πώς να τα περιγράψουμε και το θα δούμε, θα δημιουργικά σαφώς το περιγράφουμε όλο αυτό που γίνονται. Μετά αρχίσαν να κυκλοφορούν κάποια έγγραφα. Έχουμε εδώ τους τελευταίους δύο μήνες ότι είναι έτοιμη συμφωνία και καθαρογράφεται, και σήμερα καθαρογράφεται και αύριο δίνεται και θα το κλείσει την Τετάρτη και όχι την Τετάρτη, την Παρασκευή, τη Δευτέρα, και περνάει ο καιρός, περνάει ο χρόνος χωρίς να γίνεται τίποτα. Εμένα όλα αυτά μου δείχνουν ότι προφανώς δεν υπήρχε κανένα απολύτως σχέδιο, ότι πήρανε μια χώρα και τη μετατρέψανε σε παιδική χαρά και προσπαθούν να μάθουν και να κάνουν ό,τι διαπραγματεύονται. Και έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το αδιέξοδο. Ούτε η αντιπολίτευση, κυρία Μακρύ, φαίνεται να έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, και εξηγούμε γιατί το λέω αυτό. Βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβέρνησε αυτόν τον τόπο, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, λένε από τη μία να υπάρξει μια συμφωνία. Το θέμα είναι ποια συμφωνία θα είναι αυτή. Εάν είναι να είναι μια συμφωνία βάσει αυτών που λένε οι δανειστές, τότε, συγγνώμη που θα το πω, αλλά πάμε χαμένοι όλοι μας, καθώς ούτε η κυβέρνηση Σαμαρά δέχτηκε αυτά τα πράγματα τα οποία ζητούσαν οι δανειστές. Να θυμηθούμε λίγο ότι η πέμπτη αξιολόγηση δεν έκλεισε. Πήγαμε σε εκλογές μην έχοντας κλείσει την πέμπτη αξιολόγηση. Και το email Χαρδουβέλη που υπάρχει αυτή η παρανόηση δεν ήταν κάτι το οποίο μας το είχαν προτείνει οι δανειστές. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πιο light, κατά πολύ πιο light σε σχέση με αυτό που μας είχαν προτείνει οι δανειστές και μας το είχαν απορρίψει. Πώς τώρα έρχεται, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και μας λέει ότι ξέρετε κάτι, ας πατούσατε πάνω στο mail Χαρδουβέλη? Ήταν κάτι το οποίο είχε απορριφθεί. Συνοψίζοντας, είστε υπέρ της θέσεως, όπως παράδειγμα λέει το ποτάμι, ότι συμφωνία, απλά για να υπάρχει συμφωνία για να μην βγούμε από το ευρώ, ή προτείνετε κάτι διαφορετικό το οποίο δεν το έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, οι κυβερνήσεις ψηφίζονται για να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις και όχι οι αντιπολιτεύσεις. Όταν μια κυβέρνηση... Υπήρξε την κυβέρνηση και δεν την κλείσατε την αξιολόγηση. Όταν μια κυβέρνηση αισθάνεται ότι δεν έχει τα εχέγγυα εκείνα ή δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τότε ζητάει βοήθεια και από την αντιπολίτευση. Είπατε για το... Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα θέμα. Αν η κυβέρνηση αυτή αισθάνεται ότι είναι ανεπαρκής, μπορεί λοιπόν να καλέσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις, που αυτό θα ήταν και το πιο σωστό στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αντιμετωπίσουν όλοι μαζί το μέλλον αυτής της χώρας. Είπατε για το mail Χαρδούβελη. Προφανώς ήταν μια πρόταση της κυβέρνησης Σαμαρά. Όμως υπήρχαν κενά, υπήρχε ένα δημοσιονομικό κενό που προσπαθούσε να καλυφθεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσει. Προφανώς το είχαν απορρίψει οι δανειστές. Όμως το mail Χαρδούβελη ήταν η αρχή. Δεν είχε ξεκινήσει καν η διαπραγμάτευση. Ήταν τα πρώτα στοιχεία βάσει τα οποία θα στηριζόταν πιθανά μια διαπραγμάτευση. Και εκεί δεν μπορεί κανένας να ξέρει πώς θα είχε εξελιχθεί. Σίγουρα όμως δεν θα είχε εξελιχθεί σε αυτό το χάλι που βρισκόμαστε σήμερα. Επειδή όμως τα πράγματα είναι σε ένα οριακό σημείο και ό,τι και να λέμε και όσο και να σχολιάζουμε δεν βγαίνει αποτέλεσμα, αυτό που πρέπει, θεωρώ, να γίνει αυτή τη στιγμή είναι μια εθνική συνεννόηση. Θα πρέπει να γίνει άμεσα, σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, έντιμα να μπορέσουμε να
να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε, γιατί οποιοδήποτε σενάριο ή της ρήξης ή της συμφωνίας σίγουρα θα είναι επώδυνο. Και πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε στο λαό με ειλικρίνεια ότι εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, οτιδήποτε και να εφαρμοστεί θα είναι δύσκολο. Και πρέπει να είναι προετοιμασμένος γι' αυτό. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Εγώ ήμουν πάντα από τους ανθρώπους που έβλεπα το ποτήρι μισογεμάτο, πάντα με αισιοδοξία. Όμως δυστυχώς, όσο περνάνε οι ώρες και τα λεπτά, αυτή η αισιοδοξία καταστρατηγείται, σταματάει, δεν υπάρχει και πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τη χώρα απαθώς να οδηγείται στην καταστροφή. Θα θέλει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να επανέλθουμε σε κανονικότητες ή αυτό που φανταζόμαστε κανονικότητες, γιατί κάποιοι συμπολίτες μας θεωρούν ότι με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά θα τελειώσουν και θα φτάσουμε να ζούμε πάλι όπως πριν από 5 χρόνια. Αυτό έχει τελειώσει. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ίσως πρέπει να μπουν τα πράγματα σε άλλες βάσεις. Βλέπετε ότι και ακόμα και ο πολιτικός κόσμος δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Και μην ξεχνάμε ότι ούτε οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί οι συνθήκες που έχουν υπογραφεί πριν από τόσα χρόνια ποτέ δεν προβλέπανε και δεν είχαν προβλέψει ότι μπορούσαν τα πράγματα να φτάσουν σε τέτοιο οριακό σημείο. Όλοι μιλούσαν για μια Ευρώπη αλληλεγγύης, μια Ευρώπη που θα τηρεί τις συμφωνίες και κανένας δεν φανταζόταν ότι αυτές οι συμφωνίες μπορεί να τυναχθούν στον αέρα. Άρα 5 χρόνια μετά μας λέτε ότι είμαστε ακόμη καταδικασμένοι, ακόμη και σήμερα. Έτσι, να ακολουθήσουμε τέτοιες πολιτικές. Δηλαδή είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα ένα τρίτο μνημόνιο. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, ότι δεν θα υπάρξει χρέος, ότι δεν θα υπάρξει τίποτα, αλλά δεν βλέπω τον τρόπο που μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Όσο κάποιος και να προσπαθεί να μας χρυσώσει το χάπι και να μας τα παρουσιάζει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι εύκολα, δυστυχώς η πραγματικότητα μας έχει αποδείξει ότι δεν είναι τίποτα εύκολο. Να θυμίσω ότι κάθε φορά που σε αυτό το λαό υποσχεθήκανε πράγματα τρελά, πέσαν έξω και μας πήγαν πολύ πίσω. Και τα λεφτά υπάρχουν και τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά μας οδηγήσαν εδώ. Επιτέλους, ας πούμε την αλήθεια, αυτή τη δύσκολη αλήθεια, αλλά κυρίως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για κάτι καλύτερο. Κανένας μόνος του δεν αρκεί. Και ας αφήσουν τώρα αυτούς τους πειραματισμούς και αυτά τα πράγματα που μόνο για παιδιά είναι ικανά, ακόμα και τα παιδάκια του νηπιαγωγείου θεωρώ ότι είχαν πολύ περισσότερο μυαλό. Παραδώσαμε μια χώρα και μας τη μετατρέψαν σε παιδική χαρά. Πριν περάσουμε λίγο, Γιάννη, στα εσωκομματικά, θέλω λίγο να ρωτήσω λίγο για την αίσθησή σας, κυρία Θεοδόρου. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πόλη της Λαμίας και στην περιφέρεια υπάρχουν διάφορες επισκέψεις σημαντικών προσώπων. Θα έρθει ο κύριος Σαμάρας. Σήμερα ήλθε στην πόλη της Λαμίας ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου. Σας δίνει και εσάς την αίσθηση ή μόνο εμάς μας τη δίνει ότι εντείνονται κάποιες διεργασίες? Το πολιτικό σκηνικό είναι τόσο ρευστό που ενδεχομένως να θεωρούνται και προεκλογικές αυτές οι επισκέψεις. Βλέπετε εκλογές μπροστά. Ότι υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, βεβαίως το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί είναι το οικονομικό τοπίο που το οδηγεί. Δεν θέλω να δω εκλογές, γιατί θεωρώ ότι θα είναι ακόμα μια καταστροφή. Την ώρα που η χώρα καίγεται και χρειάζεται εθνική συνεννόηση, δεν μπορούμε να μιλάμε για εκλογές. Ο κόσμος πριν από 5 μήνες έβαλε την αποφάση τι θέλει. Δεν θέλετε λοιπόν, εκλογές, δεν έχετε καλά ποσοστά και ψάχνετε. Δεν γίνεται και με την ηγεσία, κύριε Μακρύ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή την ώρα το να συζητάμε για κόμματα. Όχι δημοσκοπικά, το ξέρω. Δεν ξέρει κανένας πώς θα εκφραστεί το πολιτικό, οι πολίτες σε μια εκλογική. Σε ένα εκλογικό. Δεν θέλετε εκλογές για το καλό της χώρας. Ακούστε να δείτε κάτι. Τα κόμματα έχουν τα προβλήματά τους, έχουν τα θετικά τους, έχουν τα αρνητικά τους, έχουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να κατεβάσουν προτάσεις. Εκλογές αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν έχουν να προδώσουν τίποτα στη χώρα. Αντίθετα, η εθνική συνεννόηση είναι αυτή που έχει να μας δώσει πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν έχει σημασία, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν έχει σημασία τι συμφέρει τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Ούτε τι συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία ή τα μικρά κόμματα. Σημασία έχει να βάλουμε επιτέλους για πρώτη φορά πάνω απ' όλα τη χώρα και να δούμε το αύριο. Εδώ διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία ή τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα λύσουν τα εσωκομματικά τους. Και μην ξεχνάτε ότι ένα μέρος της ευθύνης της κυβέρνησης είναι γιατί δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τα εσωκομματικά της προβλήματα και τις ιδεολειψίες που έχει από τις συνιστώσεις. Άρα λοιπόν, τι να λέμε
λέμε αυτή την ώρα. Το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα βρει το δρόμο της. Μην ξεχνάτε ότι και έχει παλιά. Έχει ενδιαφέρον και η Νέα Δημοκρατία. Έχει και ένα ενδιαφέρον γιατί είναι μια βασική γιατί δύναμη μια... ευρωπαϊκή. Μια γιατί καλή έχει κυβέρνηση. Από πίσω έχει μια καλή αντιπολίτευση, κυρία Μακρύ. Ακόμα και αν μιλάμε τις διαπραγματεύσεις, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Πάντα ο καθένας έχει το ρόλο. Το ρόλο της αντιπολίτευσης και της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή σαν αντιπολίτευση είναι να κριτική σε αυτά που γίνονται στην κυβέρνηση. Και είναι εκεί και βρίσκεται εδώ, αν χρειαστεί και αν βεβαίως τη ζητηθεί, να καλύψει αυτό το κενό και να βοηθήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να καλύψει αυτό το κενό με τον Αντώνη Σαμαρά στην ηγεσία, ξεκάθαρα. Καθώς βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, έχει ενταθεί η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Και χτες, μάλιστα, υπήρξαν οι συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών, ορισμένων πολιτικών αρχηγών. Πήγε η κυρία Μπακογιάννη, λες και ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς καν να ρωτήσει τον κύριο Σαμαρά. Και συναντήθηκε με τον κύριο Καραμαλή. Νομίζω ότι. Ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Νομίζω ότι το θέμα ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας έχει απαντηθεί πολλές φορές. Δεν έχει μέσα από τα καταστατικά και μέσα από τα όργανα προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτές δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κάνει μια εθνική συνδιάσκεψη. Από ό,τι είπατε θα είναι και εδώ, θα γίνει και στην περιοχή μας. Και από εκεί και πέρα θα οδηγηθεί σε ένα συνέδριο όπου... Εκεί, τακτικό ή έκτακτο? Προφανώς θα είναι έκτακτο το συνέδριο αυτό που θα δρομολογηθεί. Θεωρώ ότι... Άρα δεν υπάρχει ουσία στην ουσία για να πούμε ότι πάμε για εκλογή προέδρου στο έκτακτο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Μέσα από το συνέδριο θα αποφασιστεί τι θα γίνει με το μέλλον της... Αν θα υπάρξει τακτικό συνέχεια για εκλογή προέδρου. Και αν πάμε σε εκλογή προέδρου ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέμα χρόνου να διευθετηθούν. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, αλλά σας είπα ότι το βασικό που πρέπει να σκεφτούμε αυτή την ώρα δεν είναι μόνο τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά τι θα κάνουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Να το ρωτήσουμε είναι διαφορετικά, εσείς τι θέλετε στη Νέα Δημοκρατία, να αλλάξει η ηγεσία ή όχι? Εδώ καταθέτετε και την προσωπική σας άποψη, αν θέλετε. Υπάρχει παραταξιακό αίρισμα στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά? Κοιτάξτε να δείτε, όταν έρθει η ώρα να το απαντήσουμε αυτό, θα το απαντήσουμε και να ξέρετε ότι θα πάρω σαφή θέση. Αυτή την ώρα δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα ποια είναι η δική μου τοποθέτηση ως προς την ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα. Εκτός από τις 29 Ιουνίου νωρίτερα θα έχουμε και άλλες επισκέψεις από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας στη Λαμία, δεν είναι? Μέσα στα πλαίσια της εθνικής συνδιάσκεψης προβλέπεται από την όλη διαδικασία ότι θα υπάρχει μια συνέλευση της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα είναι ο κ. Γεωργιάδης, θα έρθει εκ μέρους του κόμματος. Στις 24 νομίζω του μηνός είναι αυτό προγραμματισμένο και από εκεί και πέρα στις 29 του μηνός θα είναι η περιφερειακή συνδιάσκεψη όπου θα παρευρεθεί ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Σαμαράς. Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις που απασχολούν.